Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Το σημερινό θέμα είναι να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο φλερτάρουν οι άντρες στην Ελλάδα σήμερα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί στο μυαλό όλων μας, και ανδρών και γυναικών, και είναι άξιο αναφοράς. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να με κάνεις ένα follow στο Instagram εκεί όπου ανεβάζω έξτρα περιεχόμενο για την θεματολογία την οποία θίγω, και φυσικά ένα subscribe στο YouTube πατώντας κάτω δεξιά το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για όλα τα καινούρια βίντεο. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι τα social media έχουν μπει πολύ ενεργά στη ζωή μας. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο μας βοηθά να επικοινωνούμε εξοικονομώντας χρόνο και κάνοντας την επικοινωνία μας πιο έμεση. Το πρόβλημα είναι όμως ότι έχουν εισχωρήσει τόσο βαθιά που έχουν διαβρώσει πλέον την ανθρώπινη επικοινωνία, έχουν καταστήλει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ανθρώπων, και αυτό το πράγμα έχει εισχωρήσει και στο φλερτ. Με ποιο τρόπο? Οι περισσότεροι άνδρες έχουν συμβιβαστεί με την άνεση που παρέχουν τα social media, καθώς στερούνται συναισθημάτων πίεσης. Δηλαδή, φλερτάρουν μια γυναίκα από το Instagram και φυσικά δεν αγχώνονται, δεν το βλέπουν ως πρόκληση, δεν έχουν κάτι να χάσουν. Όλα αυτά είναι αρνητικά συναισθήματα τα οποία έρχεσαι σε επαφή, σε μια προσέγγιση από κοντά, και έχοντας συνηθίσει να χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά μέσα, πλέον δεν μπαίνουν στη διαδικασία να προσεγγίσουν σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ. Βλέπουμε ότι αυτοί που το κάνουν δακτυλοδεικτούμενοι και συζητούνται από παρέα σε παρέα. Εάν και πραγματικά αυτή θα έπρεπε να είναι η εικόνα που αντικατοπτρίζει το μέσο όρο και όχι τη μειοψηφία των ανδρών. Το πιο τραγικό παράδειγμα που νομίζω ότι θα χτυπήσει λίγο και στο μυαλό των γυναικών που μας ακούνε και σίγουρα έχουν αγανακτήσει από αυτό, είναι ότι βγαίνουν σε ένα κλαμπ, βλέπει ο άντρας μια κοπέλα που του αρέσει, τον κοιτάει και αυτή πίσω, και αντί να πάει και να την προσεγγίσει, καθώς η ευκαιρία είναι στο πιάτο του, είναι λίγα μέτρα μακριά, μπαίνει στα store του μαγαζιού αφού φύγει, την ψάχνει από εκεί και τη στέλνει μήνυμα από το Instagram. Αυτό είναι μια τραγική συνθήκη, υποδηλώνει δειλία και σίγουρα δεν είναι ελκυστικό και για τις γυναίκες. Προχωράμε τώρα στο επόμενο στάδιο, το οποίο αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι άνδρες. Όσοι άνδρες προσεγγίζουν από κοντά ή όσοι άνδρες αρχίζουν και χτίζουν μια επικοινωνία με την κοπέλα, είναι πολύ σύνηθες να κυνηγάνε και να μην διεκδικούν. Μπαίνουν σε μια διαδικασία συνεχώς να ζητάνε από τη γυναίκα να τη δουν, συνεχώς να ζητάνε από τη γυναίκα να κάνουν κάτι, χωρίς να λαμβάνουν πίσω το ανάλογο value. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η έλξη γυναίκας να μειώνεται, να κατατάσσουν τον άντρα σε θαυμαστή και όχι σε υποψήφιο σύντροφο, γιατί δείχνει ότι δεν έχει επιλογές και δεν έχει αυτοσεβασμό. Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν σήμερα όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο είναι να δηλώνουν αποφασιστικά τις προθέσεις τους 1-2 φορές, και όταν βλέπουν ότι αυτό το πράγμα δεν προχωράει, να πηγαίνουν σε μια κοπέλα που υπάρχει ανταπόκριση. Προχωράμε στο τρίτο. Το τρίτο είναι ότι εδώ, τουλάχιστον στη χώρα μας, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ τα κοπλιμέντα σε μια προσέγγιση. Τα κοπλιμέντα ήταν ένα πολύ δυνατό όπλο για το παρελθόν, όμως πλέον είναι αποκρουστικά. Μια όμορφη γυναίκα ξέρει ότι είναι όμορφη γυναίκα. Έχει πάρα πολλούς ανθρώπους στο περιβάλλον της, και στο εξωγενές και στο εσωγενές, που της το τονίζουν, οπότε το γνωρίζει. Κάνοντάς της σχόλια μόνο για την εξωτερική εμφάνιση, μπαίνεις για άλλη μια φορά στην κατηγορία των θαυμαστών, του περιβόητου fan club, το οποίο οι γυναίκες χρησιμοποιούν για να παίρνουν εξωτερική επιβεβαίωση. Δεν είναι άνδρες που σέβονται, ούτε άνδρες που πρόκειται να μπουν σε μια διαδικασία να δώσουν σημασία. Οπότε είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο, κοπλιμέντα για την εξωτερική εμφάνιση, ένδειξη δηλαδή του ότι δεν έχεις την νόηση να παρατηρήσεις κάτι άλλο στη γυναίκα, γιατί η γυναίκα είναι ένα πολυσχηδέσον, όπως και όλοι οι άνθρωποι, και απαρτίζεται από πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν την πολυπλοκότητά της. Άρα το να βλέπεις έναν άνθρωπο και το μόνο που να έχεις να αναφέρεις στην προσέγγισή σου είναι το αυτονόητο, είναι κάτι που σίγουρα δεν καθιστά την προσέγγιση ελκυστική. Πάμε στο επόμενο. Ξεκινάνε πάρα πολύ μια επικοινωνία με μια γυναίκα και μπαίνουν στη διαδικασία να αυτοχαρακτηριστούν νοητά σε κάποιον ο οποίος είναι κάτι μεταξύ κολλητού και υπηρέτη. Δηλαδή μπαίνουν σε μια διαδικασία να είναι πάρα πολύ εξυπηρετική, άνευ όρων και άνευ αντικρίσματος. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η ευγένεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαχωρίζει τους ανθρώπους από άξιους και ανάξιους, όμως
το να μπαίνεις σε μια διαδικασία να εξυπηρετείς ανάγκες γυναίκας, όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον, αυτό δεν σχετίζεται με την ευγένεια, με την καλή ψυχή. Απλά κάνεις εμφανή την αδυναμία σου, το ότι είσαι υποχείριο και το ότι είσαι και στο έλεος να σου δώσει σημασία η γυναίκα που σου αρέσει. Όταν έχουν οι άντρες πραγματικά αυτοσεβασμό, μπαίνουν σε μια διαδικασία να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες, να βοηθήσουν όχι μόνο τις γυναίκες, όλους τους ανθρώπους, αλλά βάζουν όρια. Και όταν βλέπουν ότι δεν λαμβάνουν την αντίστοιχη αξία από τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους, σταματάνε να του προσφέρουν τα όσα προσέφεραν. Βέβαια, πάντα υπάρχει και η μειοψηφία η οποία διαφοροποιείται και για αυτήν είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Υπάρχουν άνδρες οι οποίοι είναι δυναμικοί, είναι αποφασιστικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν τις γυναίκες που τους αρέσουν. Υπάρχουν άνδρες που δεν φοβούνται την απόρριψη, γιατί έτσι κι αλλιώς η απόρριψη είναι μέσα στη ζωή μας και ίσα ίσα σφυριλατεί χαρακτήρα. Είναι άνθρωποι λοιπόν άξιοι και για το υπόλοιπο ποσοστό, το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά να αναλογιστεί πώς μπορεί να βελτιώσει τη συμπεριφορά του. Και είμαι σίγουρος, βλέποντας αυτό το βίντεο και όσες γυναίκες το δουν, ότι θα χτυπήσει αρκετά βαθιά μες στο μυαλό τους, γιατί είναι πράγματα που τις προβληματίζουν και αυτές στον τρόπο που δέχονται τις προσεγγίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.